Από υποψήφια έφτασε τελικά να διοργανώνει το πρώτο διεθνές εργαστήριο του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού και να φιλοξενεί από 33 χώρες 51 εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Η Αλεξανδρούπολη διεκδίκησε μία θέση σε δεκάδες πρωτεύουσες χωρών για να πραγματοποιήσει δράσεις διεθνούς απήχης στην Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Δρόμοι του Μεταξιού. Πρόκειται για μία πολυετή πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην αναβίωση του θρηλυκού αυτού δρόμου που συνέδεται την Ανατολή με τη Δύση και της προβολής της ιδιαίτερης αυτής πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των προορισμών του δρόμου του Μεταξιού. Όλοι όσοι μίλησαν για το πρώτο διεθνές εργαστήριο του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού στη συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό, υποστήριξαν πως πρόκειται για μια ενέργεια με πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Όσο θα διαρκέσουν οι εργασίες του εργαστηρίου, θα έρθουν σε επαφή δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό στις χώρες του προγράμματος Δρόμος του Μεταξιού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεσογείου, της, όπως είναι η Ιταλία, πέρα από τη χώρα μας φυσικά, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ρωσία, η Αρμενία και το Ιράκ. Καθώς και δικαιούχοι του προγράμματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν. Βασική στόχη του εργαστηρίου είναι η αξιοποίηση νέων τουριστικών προϊόντων και περιοχών, που φέρουν το αποτύπωμα που είναι δηλαδή στη διαδρομή, δρόμοι του Μεταξιού. Η δημιουργία δεύτερων νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με την επαφή φορέων από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Τρίτον, η ανάπτυξη του διακρατικού τουρισμού. Από αύριο και για τρεις συνεχόμενες ημέρες θα υποδεχτούμε με χαρά στην περιοχή μας τους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με το πρώτο εργαστήριο για τους δυτικούς δρόμους του Μεταξιού. Είναι μία ενέργεια που πραγματικά πιστεύουμε ότι θα έχει ένα πολλοπλασιαστικό αποτέλεσμα και θα κεφαλοποιηθεί μέσα από και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την καλύτερη οργάνωση αυτής της φιλοξενίας. Ο Δυτικός Δρόμος του Μεταξιού κάνει στάση στην Αλεξανδρούπολη αύριο 25 Απριλίου και για τρεις ημέρες οι εργασίες του εργαστηρίου θα αποδείξουν πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σταθμό σε αυτόν τον δρόμο. Εγχείρημα που ουσιαστικά δίνει μια σημαντική ευκαιρία όχι μόνο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στη χώρα συνολικότερα να προχωρήσει στη διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος και να προσεγγίσει καινούργιες τουριστικές αγορές. Συνδιοργανωτές στο πρώτο διεθνές εργαστήριο που θα φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου είναι το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει όλα εκείνα τα συγκριτικά αλλά και τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα που πράγματι μπορεί να καταστεί ένας τουριστικός προορισμός αριστείας 12-μηνης επισκεψιμότητας. Και για να το πετύχουμε αυτό, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στο ήλιος και θάλασσα, που ήταν μέχρι και σήμερα το μοτίβο που επενδύαμε, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε και άλλες μορφές τουριστικής εναλλακτικού τουρισμού, προκειμένου πραγματικά να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες και τους μήνες που δεν είναι υψηλής περίοδου. Η οργάνωση του πρώτου διεθνούς εργαστηρίου του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού, ναι, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την περιοχή μας, για τον τόπο μας, να προβάλλουμε τον τόπο μας, την περιφέρειά μας, καθώς και τα προϊόντα της, αλλά και να αναδείξουμε και τον πολιτισμό μας.